Καλημέρα, τι όμως και σήμερα. Ευχαριστώ. Κοίτα εδώ, χιονισμένα τα Καλάβρητα. Πριν από λίγη ώρα μας έστειλε τις φωτογραφίες, ο οποίος σε ρέτηνε από σήμερα το πρωί. Είπαμε ότι σήμερα θα έχει χιόνια στην Πελοπόννησο. Νάτα τα χιόνια, τα Καλάβρητα χιονισμένα, οι στέγες των στοιχειών. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα βέβαια. Πολύ ωραία είναι τα χιόνια αυτές τις μέρες, αρκεί να μην δημιουργούν προβλήματα. Η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία, το όπως θα δούμε και σήμερα στο χάρτη, είναι χαμηλή. Γενικότερα έχουμε κακοκαιρία σήμερα και αύριο στη χώρα, με έντονες βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό, το ονομάζουν ηλέκτρα, έρχεται από την Ιταλία και αυτές τις δύο μέρες θα ταλαιπωρήσει λίγο τη χώρα μας. Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, στα νότια αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο, στα νησιά πάνω Χίο, Μυτιλίνη κτλ. Θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα. Βλέπουμε ότι η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα είναι από μείον 2 μέχρι 15 βαθμούς, στην Κεντρική από μείον 1 μέχρι 15, μείον 1 με 15 στην Πελοπόννησο, 4 με 17 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα 5 με 17 βαθμούς. Μεγάλη προσοχή στα πελάγια, γιατί βλέπουμε ότι οι άνεμοι φτάνουν στο Ιόνιο μέχρι και τα 8 μποφόρ, 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικότερα θα πρέπει να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία για να δουν αν θα γίνονται τα δρομολόγια σήμερα όσοι είναι να ταξιδέψουν. Πάμε και αύριο, που επίσης θα είναι κακός ο καιρός, η κακοκαιρία συνεχίζεται. Θα υπάρχει και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Βλέπουμε ότι από τους μείον 1 πάει στους μείον 2 στη Βόρεια Ελλάδα, 2 με 14 στην Κεντρική Ελλάδα, όπου θα έχουμε και στην Αττική βροχές, αλλά κυρίως από σήμερα το μεσημέρι και μετά, 3 με 12 στην Πελοπόννησο, βλέπουμε 10 με 16 στην Κρήτη θερμοκρασία και πέφτουν λίγο οι άνεμοι αύριο. Το Σάββατο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα είναι καλύτερα τα πράγματα και την πρωτοχρονιά θα κάνουμε με πάρα πολύ καλό καιρό, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα. Ναι. Θα έχει καλό καιρό την πρωτοχρονιά. Δεν θα έχει αυτή την κακοκαιρία που έχουμε σήμερα. Θα έχει κρύο, αλλά δεν θα έχει βροχές κτλ. Θα τα δούμε και αύριο που θα είναι νεότερη η πρόβλεψη. Και πάμε να δούμε κάλαντα, φωτογραφία. Έχουμε. Φωτογραφία. Νάτα τα κορίτσια! Νάτα τα κορίτσια μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι από την Ερυθρέα εδώ στην Αττική. Η Κική Ψαράκη μας έστειλε τη φωτογραφία. Είναι η αλήθεια σου. Και είναι η Ελπίδα, η Μαρία και η Κατερίνα. Η Ελπίδα και η Μαρία είναι οι ανιψιές μου. Η Κατερίνα είναι η ξαδέρφη του. Τι ωραία κορίτσια, για να τα δω. Καλές. Οι ακριανές είναι οι ανιψιές μου. Είναι η Μαρία η μεγάλη και η Ελπίδα πόσο είναι η μικρή. Πόσο χρόνο είναι, Κώστα? Είναι 10 και 7. Να τις χαίρεστε. Ευχαριστούμε πολύ. Και στη μέση είναι η ξαδερφούλα του, η Κατερίνα. Ναι. Οπότε είδα πολύ καλά. Δεν του στέλνετε στο Instagram του κάλα τα φωτογραφίες και λέει θα βάλω τις ανιψιές μου. Τα είπανε όμως. Τα είπανε, μια χαρά. Ωραία εικόνα, δεν είναι. Τα δικά σου βίντεο δεν έχω ακόμα. Μην με προκαλείς. Μου είπες ότι θα μου δώσεις ή όχι? Ναι. Πούντα. Εγώ αυτό που έκανα live στο Instagram και δεν το πήρες. Εσύ νομίζεις ότι το live μπορούμε να το παίρνουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια. Γεια σας, κορίτσια μου. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου τα δύο σκυλάκια, η Λίλα και η Σύση, ντύθηκαν Άγιο Βασίλειδες. Η αγάπη μας την έστειλε φωτογραφία, τα έβαλε μπροστά από το δέντρο. Γιατί δίνει πάρα πολύ κόσμο τα σκυλιά του το Χριστούγεννα. Και τα μικρά, και η ξαδέρφη μου που είχε έρθει στο σπίτι. Ναι. Και είχε έτσι ένα μικρό που έχουν τώρα για τις ανιψιές μου. Όλα τα ντύνουν, μπράβο. Ωραία, και πάμε στην Κόρινθο. Τι λέω, πόσες φορές σχέση έχει. Τώρα αυτή σοβαρή, γιατρός μου λέει 5. Αλήθεια, ζαλάζει κάθε μέρα. Μα είναι τόσο κοινό και αδύνατο. Τέλεια. Και πάμε να δούμε μια καταπληκτική Άγιο Βασιλίνα, η Θεοδόρα Λαμπρινάκη. Νομίζω ότι είναι η πιο ωραία Άγιο Βασιλίνα. Έτσι, μας έστειλε τη φωτογραφία. Είναι η μικρή Μαρικέτη. Τα μάτια της δες. Κοίτα. Κούκλα η Μαρικέτη. Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram Τσουρός Κώστας, ο λογαριασμός μας, στέλνετε τα βιντεάκια σας. Τώρα έρχεται και η πρωτοχρονιά. Τα στέλνουν αυτά, δεν τα κλέβεις από λογαριασμούς και μου φέρνεις φωτογραφίες εδώ και τις δεις. Γιατί με ξεφυλίζεις έτσι, μπορείς να μου πεις. Μας τα στέλνουν και πολλά. Και δυστυχώς παραπονιούνται γιατί δείχνουμε μόνο 4 κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να τα δείχνουμε όλα. Τσουρός Κώστας, ο λογαριασμός, στέλνετε ό,τι θέλετε. Καιρό, κάλαντα, γλυκά, ό,τι θέλετε. Έρχεται και η πρωτοχρονιά. Έχουμε και τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, μην ξεχνάτε. Και εδώ η Φέη θέλει να σας ακούσει. Μες στην καλή χαρά.